επί τη λήξη της δεκαετικής εβδομάδος, ο βασιλεύς επιβαίνων του πολεμιστού επεθεώρησε σκάφη του ελληνικού στόλου ναυλοκούντα εις των φαλιρικών όρμων. Μέσα της εβδομάδας, άνδρες των ειδικών ομάδων βατραχανθρώπων του βασιλικού ναυτικού προέβησαν εις εντυπωσιακάς και τολμηράς επιδείξεις. Ανατινάξεις, ρήψεις από ελικοπτέρου και εν συνεχεία ανέλκυσης βατραχανθρώπων κομμάντος ήσαν μερικοί από τις ασκήσεις, τις οποίες παρακολούθησαν με ενδιαφέρον πλήθη κόσμου. Επιδείξεις έληξαν με ρυψοκίνδυνον προς θαλάσσωση διαλεξιπτότου. Παρουσία του βασιλέως Κωνσταντίνου έγιναν τα επίσημα εγγένεια του νέου κλειστού σταδίου Palais des Sports, εις το οποίο εδόθη η ονομασία Αλεξάνδριον Αθλητικών Μέλαθρων. Μετά την τελετή, ο βασιλεύς και τα συνεδρωμένα πλήθη παρακολούθησαν επιδείξεις διαφόρων αγώνων ελληνορωμαϊκής πάλης, ελευθέρας πάλης, πυγμαχίας, ξυφασκίας και άλλων αθλημάτων. Παρέστησαν ο Υπουργός Εργασίας κ. Μπακατσέλος, ο Υπουργός Βορείου Ελλάδος κ. Μανολόπουλος και ο Υφυπουργός Προεδρίας της Κυβερνήσεως κ. Γεωργίου. Εις τις επιδείξεις έλαβαν επίσης μέρος τα μέλη της ομάδος γυμναστών και γυμναστριών της Δανίας, τα οποία επισκέφτησαν την Ελλάδα. Προηγουμένως, η ομάδα των Δανών γυμναστών είχε πραγματοποιήσει μια ενδιαφέρουσα επίδειξη γυμναστικών ασκήσεων εις τον Όμιλο Αντισφαιρίσεως Αθηνών, την οποία παρακολούθησε και ο βασιλεύς. Ολυμπιακή γυμναστική και άλλες ασκήσεις εκ του προγράμματος του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος του Dortmund 1966 απετέλεσαν μέρος των επιδείξεων. Μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος, οι παίκτες του Ολυμπιακού αντιμετωπίζουν στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας την ομάδα του Παναθηναϊκού σε μια πεισματική αναμέτρηση για τους ημιτελικούς του κυπέλου Ελλάδος. Το σκορ άνοιξε στο 14ο λεπτό με τον Βασιλείου του Ολυμπιακού για να ισοφαρίσει στο 40ο λεπτό με ένα αστραπιαίο χτύπημα του Δωμάζου. Στο 81ο λεπτό, ένα εύστοχο χτύπημα του Σιδέρη, ύστερα από πέναλτι, έδωσε τη νίκη στην πειραϊκή ομάδα. Αποτέλεσμα 2-1.